μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς γουρουνάκι. Πέπα το γουρουνάκι. Παίζουμε με την μπάλα. Η Πέπα και ο Τζορτζ πηγαίνουν να παίξουν στον κήπο με την μπάλα τους. Ο Τζορτζ πετάει την μπάλα όσο πιο ψηλά μπορεί. Και την πιάνει. Αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Η Πέπα δεν έπιασε την μπάλα. Μα τι χαζό αυτό το παιχνίδι. Να και η καλύτερη φίλη της Πέπα, η Σούζη Προβατίνα. Η Σούζη έχει δύο ρακέτες στο τένις. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Σούζη. Έλα να παίξουμε τένις. Ναι, πολύ πλάκα θα έχει. Δική σου, Σούζη. Η Σούζη έχασε την μπάλα. Η Πέπα έχασε την μπάλα. Το τένις αρέσει στην Πέπα και στη Σούζη. Όμως ο Τζορτζ νιώθει παραμελημένος. Συγγνώμη, Τζορτζ. Δεν μπορείς να παίξεις τένις. Γιατί έχουμε μόνο δύο ρακέτες. Το βρήκα. Ο Τζορτζ μπορεί να κάνει το ball boy. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Ο Τζορτζ έχει αναλάβει να κάνει το ball boy. Πρέπει να μαζεύει την μπάλα όταν οι παίκτριες την πετούν μακριά. Δική σου, Σούζη. Α, την έχασα. Ball boy. Ευχαριστώ, ball boy. Oh, ball boy. Ευχαριστώ, ball boy. Ball boy. Πόπο, του Τζορτζ δεν του αρέσει αυτό το παιχνίδι. Να και ο Ντάνι Σκυλάκης, ο Πέντρο Πόνι, η Κάντι Γατούλα, η Ρεβέκα Κουνέλη και ο Ρίτσαρτ Κουνέλης. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Σήμερα παίζουμε τένις. Μπορούμε να παίξουμε. Δεν φτάνουν για όλους οι ρακέτες. Oh. Τότε να παίξουμε κάτι άλλο. Να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ναι, ποδόσφαιρο. Κορίτσια εναντίον αγοριών. Η κάθε ομάδα θέλει τερματοφύλακα. Εγώ! Εγώ! Ο Πέντρο Πόνι και η Ρεβέκα Κουνέλη θα είναι τερματοφύλακες. Αρχίζουμε! Γκολ! Ο Ρίτσαρτ Κουνέλης έβαλε γκολ. Κερδίζουν τα αγόρια! Δεν είναι δίκαιο! Δεν ήμασταν έτοιμες! Μην κάνεις αβολιές, δεν μπορείς να κρατάς την μπάλα. Τι μας λες, αφού είμαι τερματοφύλακας. Κρέα, Ρεβέκα, κρέα. Γκολ. Ζήτω. Το γκολ αυτό δεν μετράει. Πώς δεν μετράει. Όχι, δεν μετράει. Δεν μετράει. Τι φασαρία είναι αυτή. Μπαμπά, τα γόρια κάνουν αβολιές. Όχι, τα κορίτσια κάνουν αβολιές. Νομίζω ότι χρειαζόσαστε έναν διαιτητή. Τι είναι ο διαιτητής? Κάποιος που φροντίζει να παίζουν όλοι με δίκαιους όρους. Εγώ θα κάνω τον διαιτητή. Εγώ θα κάνω τον διαιτητή. Η ομάδα που θα βάλει το επόμενο γκολ θα είναι και η νικήτρια. Ζήτω! Πού είναι η μπάλα? Γρήγορα, βάλε γκολ! Σταματήστε τους! Γκολ! Μπράβο, ο Ρίτσαρτ Κουνέλης έβαλε γκολ. Ζήτω! Κέρδισαν τα αγόρια. Το ποδόσφαιρο είναι χαζό παιχνίδι. Για μια στιγμή. Τα αγόρια βλέπω έβαλαν αυτό γκολ. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζουν τα κορίτσια. Αλήθεια? Ζήτω! Το ποδόσφαιρο είναι τέλειο παιχνίδι.